Στο προηγούμενο επεισόδιο είδαμε το πρώτο μέρος του ταξιδιού μας στον Αρκτικό Κύκλο και τα νησιά Λοφότεν της Νορβηγίας. Εκεί μείναμε τρεις μέρες θαυμάζοντας κάποια από τα πολλά αξιοθέατα της περιοχής. Βγάλαμε πολλές φωτογραφίες με τα τοπία, χωρίς όμως να έχουμε καταφέρει ακόμα να αποτυπώσουμε το Σέλλας λόγω της συννεφιάς. Και φαίνεται ότι θα είχε βόρειο Σέλλας, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Ατλαντικός ωκεανός, χειμώνας, ο καιρός είναι απρόβλεπτος. Δεν πειράζει, φεύγουμε, πάμε τώρα στο εσωτερικό της Σκανδιναβίας. Εκεί οι συνθήκες ήταν διαφορετικές. Μπορεί να είμαστε πιο τυχεροί και να το γραπώσουμε. Τελευταία μέρα, λίγο πριν φύγουμε, μας επιφυλάσσει χιόνι, που ξανάσπρισε πάλι το τοπίο εδώ στα νησιά Λοφότεν. Μακάρι να μπορούσαμε να μείνουμε παραπάνω. Δεν έχουμε άλλο περιθώριο. Πρέπει να πάμε να γυρίσουμε πίσω στη Σουηδία. Θα ξαναπάμε στο Αμπίσκο σήμερα, που και εκεί θα είναι χιονισμένο το τοπίο. Εδώ πίσω μου είναι η τελευταία γέφυρα που θα διασχίσουμε σήμερα και θα φύγουμε από τα νησιά Λοφόντεν. Αυτό λοιπόν το νησί που βρισκόμαστε τώρα είναι το πρώτο νησί του Λοφόντεν, το πιο μεγάλο και το πιο αδιάφορο μάλλον. Τα πιο ενδιαφέροντα είναι τα τελευταία, αυτά που είναι πέρα πέρα, μακριά. Εγώ θα σου δει... Άστρια, δεν θα πάει μακριά αυτό. Κάνε μόνο αν θέλεις λίγο στα αριστερά σου. Ο δεξιά σου. Θα φύγω. Ναι. Η οδήγηση στο χιόνι γίνεται κανονικά με τα χειμερινά λάστιχα που έχουν όλα τα οχήματα, χωρίς να χρειάζονται άλλα αξεσουάρ όπως για παράδειγμα αλυσίδες. Τα λάστιχα έχουν στο πέλμα τους μικρά καρφιά και πολύ μικρά αυλάκια με αποτέλεσμα να έχουν πολύ καλή πρόσβηση. Οπότε, χωρίς να χρειάζεται να προσαρμόσουν την οδήγησή τους, μετακινούνται κανονικά όπως και εμείς στους υπέροχους δρόμους της Ελλάδας. Και ενώ η πρόληψη έδειχνε ότι δεν θα φυσάει, θα έχουμε ήρεμο καιρό, φυσάει περισσότερο από ό,τι τα Λοφόντεν. Και έχει μία συννεφιά, μία ξαστεριά και λίγο εμφανίστηκε το Σέλλας και εξαφανίστηκε αμέσως. Δεν προλάβαμε να κάνουμε κάτι, αλλά και να προλαβαίναμε με αυτό το δυνατό αέρα, δεν θα μπορούσαμε να στήσουμε τρίποδο. Είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο. Θα δούμε πώς αλλάξει κάτι στη συνέχεια. Next day. Καλημέρα. Άλλο ένα βράδυ που δεν μας βγήκε. Για να δούμε τώρα. Τουλάχιστον να καταφέρουμε να καταγράψουμε την ανατολή του ήλιου. Βλέπεις να χαράζει ο ουρανός και λες Να προλάβω, τι να προλάβεις. Εδώ και πάνω από μια μισή ώρα έχει αρχίσει και χαράζει και ο ήλιος δεν έχει βγει ακόμα. Ο ήλιος δεν βγαίνει με την ίδια ταχύτητα που βγαίνει στα νοτιότερα γεωγραφικά πλάτη. Εδώ θα πρέπει να περιμένεις, να περιμένεις αρκετά. Νομίζω είναι η ώρα που θα ξημερώσει σε λίγο, οπότε προλαβαίνω τώρα να βγάλω κάποια φωτογραφία με το ξημέρωμα. Αυτό είναι το βουνό του Άμπισκο που είναι και το χιονοδρομικό κέντρο. Και πάμε να βρούμε κανένα καλό μέρος για φωτογράφηση. Παίρνουμε μια γεύση πως κινούνται τα ουράνια σώματα εδώ στα αρκετά βόρεια γεωγραφικά πλάτη. Βλέπουμε το φεγγάρι, το οποίο βρίσκεται σχεδόν στα βόρεια, βορειοδυτικά.
χθες το φεγγάρι ήτανε νότια. Κάνει κύκλους, δεν δει το φεγγάρι εδώ πέρα. Έχει μεταφερθεί αρκετά βόρεια, με αποτέλεσμα να μην δει ποτέ. Οπότε βλέπουμε πώς θα ήταν το καλοκαίρι, στο θερινό ηλιοστάσιο, που ο ήλιος δεν δει ποτέ, αλλά τώρα το βλέπουμε με το φεγγάρι. Έλα και εσύ εδώ, σας το έχω πει αυτό με την Αφρική. Ε, άκου. Είμαστε στη Ζάμπια με έναν Έλληνα που μένει εκεί και ετοιμαζόμαστε να πάμε μια μεγάλη εκδρομή. Έχουμε ένα Land Cruiser, αυτά τα μεγάλα, τα παλιά, τα τετράγωνα. Έχει ανοίξει το πίσω μέρος έτσι. Είμαι εγώ, αυτός, η γυναίκα του, κάνα δύο παιδιά που έχει αυτός, ένα ζευγάρι φίλων και δύο-τρία πιτσιρίκια πάλι. Και πρέπει να μπούμε όλοι σε ένα μάξι. Όπου έχει έρθει τώρα ο τύπος και βάζει πράγματα. Και είναι τώρα αυτός εδώ, εγώ είμαι δίπλα και τον βοηθάω. Και μου λέει, πιάσε αυτήν τη βαλίτσα, πιάνε το βάλω. Πιάσε την άλλη, κάνε αυτό, κάνε και κάνε. Και κάποια στιγμή έχει μείνει μια γωνία εκεί στο παράθυρο δίπλα. Και όπως μου λέει, με κοιτάει και μου λέει, πιάσε αυτόν. Τον κοιτάω, του λέει, πιάσε τον ρε μου. Τον πιάνε, τον παίρνει τον πιτσιρικά και του κάνει μια τσπακ. Να το βάλουμε τα πράγματα. Να μάθει την Παναγία. Δεν σας κάνω πλάκα. Σοκαρίστηκα, μην έτσι του λέω. Εκεί θα μείνει. Ναι, ρε μου λέει, δεν καταλαβαίνει. Λέει, μια χαρά. Εγώ και φύγαμε. Εδώ παιδιά, το παιδί ήταν μια χαρά. Το ξάπλωσε εκεί πέρα, μια χαρά. Εδώ είναι παγωμένη λίμνη, η οποία έχει και χιόνι από πάνω. Οπότε λογικά έχει μεγάλο πάχος και μπορεί να περπατήσει κάποιος. Πάμε από εδώ. Εδώ όλα αυτά τα ίχνη είναι από μηχανοκίνητα έλκυθρα που έχουν περάσει και έχουν κάνει βόλτες πάνω στην επιφάνεια της λίμνης που είναι χιονισμένη και αφού έχει αντέξει και τα έλκυθρα, δεν θα αντέξει και εμένα. Ευχαριστώ για το τελευταίο βίντεο που με βλέπετε. Ήσασταν όλοι πάρα πολύ καλοί θέατες. Χάρηκα που σας γνώρισα! Έχουμε μπει πλέον στη Φινλανδία. Απέχουμε λίγα χιλιόμετρα ακόμα για το Ροβανιέμι. Εδώ η ώρα είναι ίδια με την Ελλάδα, οπότε δεν έχουμε κάποια διαφορά. Χάσαμε μία ώρα. Άλλη μία στάση. Εδώ πέρα που έχουμε μία ακόμα παγωμένη λίμνη. Βλέπουμε μπροστά μας. Εδώ η ήλιος σιγά σιγά πάει να δύσει. Και εδώ αριστερά μας έχουμε άλλη μία λίμνη. Φτάσαμε στο Ροβανιέμι, είμαστε στα περίχωρα της πόλης, κοντά στο αεροδρόμιο, στη βόρεια πλευρά. Και τώρα πάμε στο δωμάτιο που θα μείνουμε τα επόμενα δύο βράδια. Εδώ όπως θα δείτε, έχει δύο πόρτες. Μία πόρτα είναι αυτή, που είναι η εξωτερική, και άλλη που είναι αμέσως μετά. Δεν μπορείς να έχεις μία πόρτα μόνο για να την ανοίγεις. Είναι μεγάλη απώλεια θερμότητας για το σπίτι. Ανοίγεις την πόρτα, μπαίνεις, κλείνεις την έξω πόρτα και μετά ανοίγεις την εσωτερική πόρτα για να μπεις στο κυρίως σπίτι. Θα χωρέσουμε όλοι σε αυτό το τραπέζι. Όχι, κάποιοι θα κάτσουμε. Είναι από αυτά που δροσίζουν ή που ζορίζουν. Ήδερες απάντηση. Το βράδυ μας στο Ροβανιέμι κύλησε όπως και τα προηγούμενα. Φαγητό, παρέα. Και στο τέλος, επιστροφή από τη μάταιη απόπειρα νυχτερινής φωτογράφησης. The next day. Άλλη μια μέρα ξημέρωσε. Με το προηγούμενο βράδυ να είναι συννεφιασμένο. Για να ξημερώνει και να είναι καθαρός ουρανός. Επίτηδες το κάνει, να μην μπορούμε να φωτογραφίσουμε το Σέλλας. Τέλος πάντων, να δούμε, έχουμε άλλες δύο νύχτες. Κάτι μπορεί να κάτσει, κάτι μπορεί να πετύχουμε.
Θα πάμε στο χωριό του Άγιου Βασίλη, γιατί εκεί πέρα θα έχει μία βόλτα πρωτόγνωρη, ωραία, που δεν την έχουμε ξανακάνει. Τι βόλτα είναι αυτή? Μείνετε στο βίντεο και θα τη δείτε σε λιγάκι. Εντάξει, δεν έχει πάρα πολύ κρύο. Καλά είναι. Εδώ είμαστε στο χωριό του Άγιου Βασίλη. Περισσότερο ένα εμπορικό κέντρο είναι στην ουσία, δεν είναι κάτι παραπάνω. Δηλαδή ψωνίζεις κάτι που είναι σχετικό με τον πολικό κύκλο, τον Άγιο Βασίλη και όλα αυτά τα παραμυθάκια, περισσότερο για τα παιδιά. Ο βόρειος πολικός κύκλος περνάει ακριβώς πάνω στο Ροβανιέμι, οπότε είναι και η είσοδος στον κόσμο της Αρκτικής αυτό το μέρος. Έχουμε πάει και βορειότερα σε αυτό το ταξίδι. Εδώ ξεκινάει και η βόλτα με τους τάρανδους. Συνήθως μικρά παιδάκια μπαίνουν και κάνουν μια σύντομη βόλτα με το έλκυθρο. Ήρθαν να μας παραλάβουν με ένα λεωφορείο για τη βόλτα που επίκειται να κάνουμε. Πάμε να δούμε. I'm good, how are you? Good. Forty-three. I will give you 46. 46? Yes, because of the woolen socks. And for you? 40. Okay. I will see. Πώς μπαίνουμε εδώ μέσα? Α, έτσι. Πιο χοντρό ρούχο δεν νομίζω να έχω φορέσει ποτέ. Hi, Hanna. Hi, Hanna. So we have to keep this in mind. We have to have the hands in the handlebar and the feet in these pieces, okay? This is gonna be the main position. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Εδώ ο οδηγός μας. Hello! Uncle George is here to drive carefully. Πρόσεχε, σλακούβες πρόσεχε. Ναι, το θέμα είναι εδώ οδηγάνε δεξιά ή αριστερά. Δεν ξέρω. Αν έρθει κανείς απέναντι, τι θα κάνουμε. Θα βγάλεις flash, ε. Ένα σπαθό έχει ένα κουμπί και λέει fly. το πατάς και κάνει fly. Αυτό γίνεται μόνο με τα ράντους, ρε. Δεν γίνεται με τα σκυλιά. Εγώ έχω πληρώσει fly. Καλά, εντάξει. Είναι υπερκινητικά και θέλουν να κάνουν την βόλτα τους και ξέρουν τώρα, καταλαβαίνουν ότι ήρθε η ώρα και ανυπομονούν. Και ξεκινήσαμε. Here we τώρα... go. Και ξεκινήσανε τα προστινά να κυνηγάνε τα πισινά και αρχίζει το ράλι, πάλι πρέπει να πατήσω λίγο φρένο. Έτσι. Τώρα ηρέμησαν. Τώρα δεν καπιζουν, ήταν αυτό που θέλανε πραγματικά. Ανυπομονούσανε. Μπράβο, οδηγέ, μπράβο.
Με τις πάτες πάμε. Βαλάτε το. Βρισκόμαστε πάνω σε ένα παγωμένο ποτάμι, το οποίο έχει χιόνι πάνω τον πάγο. Γενικά είμαστε πάνω σε ένα ποτάμι. Αυτό κρατήστε. Ξεσκεπάσου. Εντάξει. It's warm here. Better. Chocolate. Okay, so one chocolate. Αυτή ήταν η βολτούλα μας με τα έλκυθρα και με τα χάσκι. Χάσκι της Αλάσκας ήταν αυτά και όχι της Σιβηρίας που είναι τα πιο έτσι τριχωτά, τα πιο ωραία να τα αγκαλιάζεις. Τώρα επιστρέφουμε. Πάμε πάλι στο λεωφορείο να μας γυρίσει εκεί που έχουμε το αυτοκίνητο και να συνεχίσουμε τη βόλτα μας εδώ στο Ροβανιέμι. Φτάσαμε και στο σημείο που θα κάνουμε το ψάρεμα. Σε αυτήν εδώ τη λίμνη. Να δούμε, θα πιάσουμε κανένα ψάρι να φάμε σήμερα το βράδυ ή μάλλον όχι. Τι ψάρι θες για σήμερα? Σίγουρα. Κόμπες, καντρίτσα. Ένα γαβράκι θα ήθελα εγώ. Μπράβο, Μπάμπι. Βάζεις λίγο δύναμη, το πιέζεις προς τα κάτω. Με αυτό που στρίβεις το πιέζεις. Αυτό είναι, μπράβο. Έχει ακόμα πάγο. Πάνω, πάνω, με δύναμη, με δύναμη, με δύναμη, να γίνει νερό, έτσι. Βγήκαμε με τρένο, ρε! Μόλις νιώσεις ότι είναι κενό, το αφήνεις. Έχεις πιάσει ποτέ? Μια φορά πιάσαμε, ένα μικρό. Τελειώνουμε, φεύγουμε. Ναι. Κλείνει γρήγορα πάλι αυτή η τρύπα. Σε 10 λεπτά το πολύ θα έχει κλείσει. Δεν υπάρχει όρος να πέσει κάποιος μέσα. Όχι. Τελευταίο βράδυ και πάλι ο ουρανός δεν μας θέλει. Συννεφιά. Και μάλιστα έχει και ελαφριά χιονόπτωση, σαν τη χιονόπτωση που είχε όλη τη μέρα σήμερα. Ακόμα ένα βράδυ που δεν μπορούμε να βγάλουμε το βόρειο σέλας. Προβλέψεις όμως είναι πιο ενθαρρυντικές για αύριο το βράδυ. Οπότε, να δούμε. Τελευταίο μας βράδυ αύριο, τον αρκτικό κύκλο. Μήπως θα είναι αυτό το τυχερό? Μακάρι, για να δούμε. Πάντως μέχρι στιγμής δεν μας ήθελε.
Εδώ τελειώνει και το δεύτερο μέρος του ταξιδιού μας. Απομένει ένα ακόμα βράδυ στον Αρκτικό κύκλο πριν να αναχωρήσουμε για τη Στοκχόλμη. Θα καταφέρουμε σε αυτό να δούμε και να φωτογραφίσουμε το Βόρειο Σέλας. Θα το διαπιστώσουμε στο επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, να πατήσετε το καμπανάκι, να κάνετε like αν σας άρεσε και βεβαίως, στα σχόλια μπορείτε να γράψετε και να κάνετε τις ερωτήσεις σας.